Θα περάσουμε αυτή τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών. Άκουγα τώρα τον κύριο Κιουτσούκη. Ήμουν από αυτούς που από τους πρώτους είπα, όταν δεν ήταν τόσο κατανοητό στην κοινή γνώμη, ότι αυτό το δυστύχημα δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε γίνει μια σειρά ανθρωπίνων λαθών. Άρα ένα ανθρώπινο λάθος, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι ένα ανθρώπινο λάθος, είναι πολλά ανθρώπινα λάθη. Είναι το λάθος που δεν έβαλε την αυτόματη χάραξη, είναι το λάθος που δεν κατάλαβε τι έλεγε η κονσόλα του τηλεχειρισμού, είναι ότι δεν κατάλαβε, δεν πήγαν οι άλλοι δύο στη θέση τους, δεν τήρησε ο μηχανοδηγός το πρωτόκολλο, δεν τήρησε αυτό το πρωτόκολλο. Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι ανθρώπινα λάθη όλα αυτά. Ναι, αλλά το 2023 περιμένεις να μην εξαρτώνται όλα από έναν άνθρωπο. Περιμένεις μα να δεν ήταν ένας, εδώ σας λέω, δεν ήταν ένας άνθρωπος. Αυτό το επιχείρημα που λέτε τώρα είναι το λανθασμένο επιχείρημα. Δηλαδή τι φταίει ο νεκρός. Εδώ είχαμε έναν άνθρωπο, το σταθμάρχη, που έκανε τα λάθη. Δεύτερο άνθρωπο ήταν στη θέση του και έφυγε. Τρίτο άνθρωπο ήταν στη θέση του και δεν πήγε. Mm-hmm. Τέταρτο άνθρωπο επιθεωρητή που να ελέγξει, δεν πήγαν οι δύο και δεν το έλεγξε. Και πέμπτο άνθρωπο το μηχανοδηγό πρέπει να ζητήσει αυτή τη φόρμα 101. Δεν είχαμε και τηλεδιοίκηση όμως. Μα είχαμε την κονσόλα τηλεχειρισμού. Εντάξει, ένα λεπτό. Είχε ο άνθρωπος 12,5 λεπτά περιθώριο να καταλάβει ότι το τρένο είναι ανάποδο. Του βάραγε το λαμπάκι, του βάραγε το καμπανάκι. Δεν το κατάλαβε, επαναλαμβάνω, επί 12,5 λεπτά. Εξακολουθούμε να συζητάμε τώρα σοβαρά για τον τηλεχειρισμό. Το σοβαρά το λέμε τώρα αυτό επιτέλους. Φυσικά και το λέμε σοβαρά. Θα έπρεπε εγώ δεν θεωρώ το 2023 να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα που να ξέρει πού είναι τα τρένα να πας ώρα και στιγμή. Στις 27 χώρες Ευρώπης. Αν πάθαινε καρδιά, στις... ήταν άλλοι δύο παράγοντες. Πού ήταν, αφού είχαν φύγει, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το ανθρώπινο λάθη. Μα αυτά είναι τα ανθρώπινα λάθη που συζητάμε. Ερώτηση πάνω σε αυτό τώρα. Επειδή το λέει η κυρία Ρέβη, και το θεωρώ εξαιρετικά λαϊκίστικο επιχείρημα επιτέλους. Στις 27 χώρες Ευρώπης, τέτοιο σήμα υπάρχει σε τρεις. Στις άλλες 24 χώρες δεν μπαίνει ακόμα στα τρένα. Επισημαίνει κάτι. Ότι αυτό το σύστημα. Στις άλλες χώρες έχουν αστυνομία σιδηροδρόμων, είναι περισσότερες στις βάρδιες. Που λέτε διαρκώς, που καλκώς δεν μπήκε και που θα είναι στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, υπάρχει σήμερα σε άλλες τρεις χώρες. Υπουργέ! Δεν είστε αρμόδιοι. Είναι αυτός ο λόγος που έγινε το δυστύχημα. Το δυστύχημα έγινε γιατί ένας, δεν θέλω να πω τώρα αυτό που είναι στο μυαλό, τα έκανε θάλασσα, οι άλλοι δύο τα φόρτωσαν στον κόκορα, ο τρίτος πήγε για τσιπουράδικα και δυστυχώς δεν τήρησε κανένα το πρωτοκόλλο. Τώρα γιατί δεν λειτουργούν τα τρένα τότε που βγαίνουν και καταγγέλνουν. Μισό λεπτό, Γιώργο. Γιατί δεν λειτουργούν τα τρένα τώρα. Γιατί έχει ανακοινωθεί μια ημερομηνία 1η Απριλίου, την ώρα που ούτε καν ετέθη στη σύσκεψη το ζήτημα των σειραγκών και την ώρα που και η ΡΑΣ λέει ότι εμένα δεν με έχει ενημερώσει κανείς να συμμετάσχω εκεί. Καταρχάς, ως προς τη ΡΑΣ πρέπει να κάνω σχόλιο. Η συνταγματική ευθύνη τη ασφαλεία των σιδηροδρόμων δεν είναι στον Υπουργό. Είναι στη ΡΑΣ. Η ΡΑΣ έβγαλε πόρισμα ότι οι σταθμάρχες που προσελήφθησαν είχαν λυπή εκπαίδευση μετά το δυστύχημα. Όμως η ΡΑΣ, η Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων, είναι η αρχή που πιστοποίησε αρχικά την καλή τους εκπαίδευση. Μετά το δυστύχημα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τη ΡΑΣ την έχουμε και την πληρώνουμε για να μας τα λέει πριν από τα δυστυχήματα. Είχε βγάλει 1η και Απριλίου, και πόρισμα, Υπουργέ, και τον Οκτώβριο 1η Απριλίου, εσείς πόρισμα. Έχετε δώσει σινιάλο ότι θα ξεκινήσει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Και εδώ πέρα λένε ότι δεν έχουμε πομπούς. Δεν δίνει η ΡΑΣ την έγκριση για να πει ότι δεν υπάρχει σύστημα επικοινωνίας. Υπάρχουν τυφλά συστήματα. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει ο σταθμάρχης με τον μηχανοδηγό. Στον Ευαγγελισμό, για παράδειγμα, εκεί που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, είναι τυφλό σημείο. Αυτό πώς θα ξεπεραστεί ώστε 1η Απριλίου να εκκινήσουν τα δρομολογία. Αυτά θα τον αρμόδιο. Δεν είστε αρμόδιος, αλλά. Εγώ δεν είναι... τα γνωρίζω. Ναι, ωραία, αλλά να μιλάμε κάτι που είναι αρμόδιος. Για το συγκεκριμένο δυστύχημα, είναι σχεδόν ντροπιαστικό να συζητάμε ακόμα αν πρόκειται περί ανθρωπίνου λάθους. Συζητάμε λίγο και μισό λεπτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι σαν να παραβιάζουμε όλους τους κανόνες λογικής. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί ενός τραγικού δυστυχήματος, συνεπία σειράς ανθρωπίνων λαθών. Κάποιος άλλος εάν είχε τηρηθεί, απλώς το πρωτόκολλο, τίποτα άλλο να μην είχε γίνει, το πρωτόκολλο, αυτό που λέει το Βουλιαράκη, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Ναι. Πριν να ανοίξουμε τις αγοράς, μισό λεπτό. Η αγορά θα σας φαντάζομαι να πάνε με μπακαλιά. Αλλά δυστυχώς εδώ το πούμε, υπάρχει αυτή, το είπε πριν ο κύριος Κουτσούς πολύ ωραία, υπάρχει αυτή η κακώς εννοούμενη αντίληψη στην Ελλάδα. Έλα μωρέ τώρα το πρωτόκολλο. Ναι, είπε και κάτι το άλλο. 70 ο Σπρίτζης παρέδωσε, 70 ο Καραμάλης. Λέει, κάνει 140, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Στην Ελλάδα το 23 να μην πεθαίνουν 57 άνθρωποι. Εγώ θα το ξαναπώ. Να είμαστε εξυγχρονισμένοι, να ακούμε τους συνδικαλιστές που έλεγαν ότι θα έχουμε δυστύχημα και όχι να τους στέλνουμε εξώδικα. Οι συνδικαλιστές ήταν άγριοι. Να τους στέλνουμε εξώδικα. Γιατί η υπεκρατή νοοτροπία, έλα μωρέ τώρα. Είχαν ειδοποιήσει.
όμως. Καμιά φορά να ακούμε και τι λέει και ο κόσμος που έξω υπάρχει τρομερό αίσθημα ανασφάλειας και φόβου. Φτά. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με την επαναλειτουργία του προαστιακού και τις δηλώσεις των πολιτών, διότι φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα τρένα και δικαίως. Από τη στιγμή που αποκαλύπτεται ένα τέτοιο χάος και ότι ζούμε από τύχη. Ότι ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο να έχει αυτό το αίσθημα ανασφάλειας. Είναι απολύτως δική μας ευθύνη να εμπεδώσουμε στον κόσμο εκ νέου το αίσθημα ασφάλειας. Δεν θα καταργήσουμε τα τρένα στην Ελλάδα, θα τα φτιάξουμε να δουλεύουν σωστά. Αλλά μιλώντας για το συγκεκριμένο δυστύχημα, είναι παραβίαση της λογικής να εξακολουθούμε να υποκρινόμαστε ως κοινωνία ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι αν είχαν οι άνθρωποι αυτοί οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ, ένας από αυτούς, ούτε καν όλοι, ένας από αυτούς, στοιχειωδώς κάνει τη δουλειά του, τα παιδιά θα ζούσανε. Πάντως αυτό έγινε στη δικιά σας κυβέρνηση, έτσι, είστε 4 χρόνια στην κυβέρνηση. Ποιος είπε ότι η δική μας κυβέρνηση είναι άμυρη ευθυνών για τον μπάχαλο στον ΟΣΕ, το είπα εγώ. Όχι, απλώς το επισημαίνω. Κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε στα θέματα της αγοράς, μας τον κύριο Υπουργέ. Αυτή η νοοτροπία του δημοσίου που είπε πριν ο κύριος Κιουτσούκης, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Τι έλεγε το πρωτόκολλο του ΟΣΕ. Σε βάζει ο σταθμάρχης. Είπε το 2019 υπάρχει ένας κανονισμός, δεν τον ακολουθήσαμε. Και του λέμε, δώστε μου γραπτός να καταλάβω γιατί πάω στην ανάποδη γραμμή. Αν ναι. το έκανε αυτό ο σταθμάρχης, θα βλέπω ο άλλος ότι τον έχει βάλει στην ανάποδη γραμμή. Δεν λέμε, όχι, στην ανάποδη, σε έβαλα. Συγγνώμη, ναι, αυτό όλο που περιγράφεται το ακούμε. Δεν είχαμε όμως και τηλεδιοίκηση, η οποία θα ολοκληρωθεί 30 Σεπτεμβρίου, έτσι. Πάμε πάλι. Η Γερμανία είναι μία από τις τρεις χώρες που έχει τηλεδιοίκηση. Το 2018 ένας σταθμάρχης στη Γερμανία με τηλεδιοίκηση έπεσε βίντεο παιχνίδι. Και έριξε τα τρένα έξω και σκοτώθηκε κόσμος. Είπε κανείς φταίει η Μέρκελ. Ναι, εδώ πέρα όμως δεν έχουμε την τηλεδιοίκηση όμως. Πρέπει να καταλάβουμε εκεί ότι όσα μηχανήματα και να βάλεις, τα μηχανήματα στο τέλος καταλήγουν σε έναν άνθρωπο. Με το ίδιο επιχείρημα. Υπάρχει η ασφαλιστική δικλίδα. Υπάρχει ο άνθρωπος από τη μία, υπάρχουν τα μηχανήματα από την άλλη. Στην περίπτωση της Λάρισσας, επειδή αυτό λέτε από την αρχή, υπήρχαν οι εξής ασφαλιστικές δικλίδες. Ασφαλιστική δικλίδα 1 ο σταθμάρχης. Ασφαλιστική δικλίδα 2 ο δεύτερο σταθμάρχη. Ασφαλιστική δικλίδα 3 ο τρίτο σταθμάρχη. Δεν πάνε πώ θα έχει αποστολή. Ασφαλιστική δικλίδα είναι η κονσόλα. Ασφαλιστική δικλίδα το πρωτόκολλο. Μισό λεπτό.